40χρονη τραπεζικός από το Μαρούσι, το τρίτο κρούσμα του κορονοϊού. Με πόσα άτομα ήρθε σε επαφή το δεύτερο κρούσμα της Θεσσαλονίκης. Ακυρώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ποιοι κλάδοι της οικονομίας πιέζονται. Καλησπέρα σας. Τρία είναι πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Ο γιος της γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο ΑΧΕΠΑ, αλλά και μια γυναίκα 40 ετών από την Αθήνα. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις ασθενείς. Ανάστατοι είναι οι γονείς των συμμαθητών του μικρού. Το δημοτικό σχολείο που φυτά έκλεισε για 14 ημέρες και όλοι οι χώροι απολυμάνθηκαν. Μάνα, γιος και μια 40χρονη είναι τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα μας. Και οι δύο γυναίκες είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία. Μαζί στο ίδιο δωμάτιο αρνητικής πίεσης νοσηλεύονται οι 38χρονοι και ο 9χρονος με ήπια συμπτώματα. Η επιχειρηματίας, η οποία έφτασε στη Θεσσαλονίκη από την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου την Κυριακή, είναι απείρετη και συνεχίζει την αγωγή της. Ο μικρός δεν είχε ταξιδέψει μαζί της. Το παιδάκι δεν είχε πάει στο σχολείο τη Δευτέρα. Εχθές πήγε μια εκδρομή. Και θεωρώ ότι δεν υπήρξε καμιά υψηλού κινδύνου επαφή, παρόλα αυτά, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων. Και το τονίζω για τα παιδιά, είναι ήπια νόσος, σχεδόν ασυμπτωματική, ένα ελαφρό συναχάκι. Θα φάρουν τα προληπτικά μέτρα που χρειάζονται. Παιδιών, το κάνουμε καθ' υπερβολή. Ήρθε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νωρίς το πρωί, συνοδευόμενο από τον πατέρα του, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας ανέβασε δέκατα. Είναι 4 το απόγευμα. Μέσα στο ασθενοφόρο βρίσκεται το τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας. Πρόκειται για μια γυναίκα 40 ετών από το Μαρούσι, στέλεχος τράπεζας. Επέστρεψε πρόσφατα από το Μιλάνο. Ο σύζυγός της είναι οικονομικός στέλεχος σε ναυτιλιακή εταιρεία των Νοτίων Προαστίων. Είμαστε στη διαδικασία της ειχνηλάτησης επαφών και της λήψης επιπλέον μέτρων που αφορούν την τρίτη αυτή περίπτωση της νόσου στην πατρίδα μας. Η τράπεζα Πειραιώς, όπου εργάζεται η γυναίκα, έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έχει πάρει όλα τα μέτρα για προληπτικούς λόγους. Έγινε απολύμανση του κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, εκένωση του ορόφου που εργάζεται η 40χρονη και οι υπάλληλοι θα εργάζονται από το σπίτι τους για τις επόμενες 14 ημέρες. Λουκέτο για 14 ημέρες μπαίνει στο δημοτικό σχολείο που φυτά ο 9χρονος, ο οποίος νοσεί από κορονοϊό. Εκεί βρίσκονται 340 μαθητές και 40 εκπαιδευτικοί. Συνεργεία με ειδικές στολές απολύμαναν το χώρο. Λίγο μετά τις 12 έφτασε το συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ, στο 105ο δημοτικό σχολείο, προκειμένου να ψεκάσει για προληπτικούς λόγους. Και όσοι ενεπλάκησαν με το μαθητή αυτό στην τάξη αυτή, γιατί ήταν από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη εδώ, πήγαινε εκδρομή χθες, όσοι ενεπλάκησαν, φυσικό είναι και φυσιολογικό είναι να παρακολουθούν οι ίδιοι την κατάστασή τους, να είναι σε κατοίκο περιορισμό. Οι γονείς μουδιασμένοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ έλαβαν οδηγίες από τους ειδικούς. Θα φροντίσουμε όσο μπορούμε να απομακρύνουμε ηλικιωμένους από το περιβάλλον μας. Μας είπαν ότι τα παιδιά δεν έχουν κίνδυνο. Όποιος νιώσει αδιαθεσία απευθύνεται όχι σε νοσοκομείο, στο γιατρό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο 49 επαφές του μαθητή. Βρίσκονται ήδη σε περιορισμό προκειμένου να εξεταστούν και να διαπιστωθεί αν είναι ή όχι θετική στον ιό. Ο μαθητής της Τετάρτης Δημοτικού, εκτός από την τάξη, ήρθε σε επαφή με τους συμμαθητές του και μέσα στο πούλμαν, καθώς χθες πήγαν εκδρομή. Αυτά τα παιδάκια τα κατηγοριοποιούμε αν είναι πάνω από 15 λεπτά και σε κοντινή απόσταση σαν υψηλού κινδύνου. Αλλά ενδεχομένως ο οδηγός κάθεται 10 μέτρα μπροστά. Παρ' όλα αυτά, βάζουμε και τον οδηγό σε αυτή την κατηγορία για να είμαστε προληπτικοί 100%. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος όσων ταξίδεψαν στην ίδια πτήση με την 38χρονη Θεσσαλονικιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε όσους καθόταν μπροστά της, δεξιά της, πίσω της και αριστερά. Έχουμε μιλήσει με γιατρό, μας είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μας είπαν να κάτσουμε λίγο σπίτι μέσα κανένα δεκαήμερο και δούμε κάποιο ύποπτο. Να καλέσω σε ένα τηλέφωνο που με έδωσαν αυτοί. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τις υπόλοιπες στενές επαφές που είχε η 38χρονη σχεδιάστρια μόδας και ο έλεγχος είναι αρνητικός. Θα παραμείνει 14 ημέρες σε καραντίνα και στη συνέχεια θα τεθεί σε κατοίκον απομόνωση στο σπίτι της. Η γυναίκα ασχολείται και με τα κοινά, γι' αυτό απολυμάνθηκε χθες στο Δημαρχείο της πόλης. Απαιτείται διαχείριση χωρίς κανένα πανικό. Ήδη προχωρήσαμε, αυτή τη στιγμή γίνεται ακριβώς πίσω στο κτίριό μας, στην προληπτική απολύμανση των χώρων του Δημαρχείου και προχωρούμε από αύριο σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο έχει μεταφερθεί από το μεσημέρι η 40χρονη, βρίσκεται ο Παναγιώτης Μπούσιος και θα μας ενημερώσει τώρα για τη διαδρομή που έκανε αυτή η γυναίκα, Παναγιώτη, καθώς δεν τήρησε ακριβώς τις οδηγίες που έχουμε ακούσει, δηλαδή να τηλεφωνήσει στο ΝΕΟΔΗ.
Τι έκανε όμως αυτή η γυναίκα, ποια διαδρομή ακολούθησε? Καλησπέρα, Μαρά, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λοιπόν ότι το πρώτο νοσοκομείο το οποίο επισκέφτηκε αυτή η γυναίκα, αυτή η 40χρονη γυναίκα, είναι το νοσοκομείο Σωτηρία. Εκεί λοιπόν έμεινε για αρκετή ώρα στα εξωτερικά ιατρία, χωρίς να έχει πει στους γιατρούς τι ακριβώς αντιμετωπίζει ή τι ένιωθε τέλος πάντων η γυναίκα. Άγνωστο λοιπόν παραμένει αν έχει προλάβει τα συμπτώματα τα οποία είχε και ο ιός ο οποίος είχε να μεταδοθεί σε άλλους ανθρώπους και κυρίως σε πόσους άλλους ανθρώπους. Αφού λοιπόν Μαρά είδε ότι εκεί δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί, πήρε το δρόμο, κατέβηκε τη λεωφόρο Μεσογείων και κατέληξε στα νότια προάστια σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εκεί στην είσοδο υπάρχει ένα ειδικό στάντ, όπου υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ρωτά τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν μέσα στο θεραπευτήριο για ποιο λόγο επισκέπτεται το νοσοκομείο. Όταν λοιπόν η γυναίκα τότε ήταν η πρώτη φορά που είπε ότι έχει κάποιες υποψίες και κάποια συμπτώματα, την οδήγησε σε άλλο χώρο, όπου είναι ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Εκεί λοιπόν υπήρχαν οι γιατροί, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, διαγνώστηκε ότι έχει τον ιό και τότε οδηγήθηκε στην απομόνωση. Από εκείνη την ώρα ξεκινάνε όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι αρμόδιοι και στις 4 το μεσημέρι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε εδώ στο νοσοκομείο Αττικό, όπου οδηγήθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι ο θάλαμος ο οποίος νοσηλεύονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν φέρουν τέτοιο είδους συμπτώματα. Δεν επικοινώνησε λοιπόν από την αρχή. Εδώ τώρα, όπως μαθαίνουμε από τους γιατρούς και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έχουν ενημερωθεί και οι δικοί της άνθρωποι. Ενώ επειδή, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ο Ιωάννας Βάσο, ο σύζυγός της, είναι στέλεχος σε τράπεζα που συστεγάζεται σε τηλεοπτικό σταθμό, έγινε και απολύμανση στον τηλεοπτικό σταθμό. Η γυναίκα παρακολουθείται, επαναλαμβάνω, έχει ήπια συμπτώματα και τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση υγείας της. Πάντως, από αυτό το περιστατικό καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν έχουμε έστω και υποψίες, δεν πρέπει να κυκλοφορούμε ανεξέλεγκτα όπου να είναι. Πρέπει να ενημερώνουμε τους ειδικούς και κυρίως να ενημερώνουμε τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή ότι ενδεχομένως έχουμε μια υποψία ότι πάσχουμε από τον ιό. Μάρα. Και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, σε αυτό το πολύ σωστό που είπες, ότι ο συντονιστής, ο λοιμοξιολόγος, ο καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας, έχει πει επανειλημμένος ότι αν έχετε ήπια συμπτώματα, καλύτερα να μείνετε σπίτι και να πάρετε τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ, παρά να κάνετε βόλτα στα νοσοκομεία, όπου πηγαίνουν ασθενείς με βαριά νοσήματα και οι συγγενείς τους βεβαίως. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου βρίσκεται η Λευκή Γεωργάκη, για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της μητέρας και του γιού της. Είναι σε καλή κατάσταση, είναι απείρετη, είναι μαζί στο δωμάτιο, Μάρα. Αυτό όμως που το μεγάλο στοίχημα που έχουν δώσει οι γιατροί και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι στο να εντοπιστούν και να προειδοποιηθούν όλα τα άτομα που ήρθαν σε ασθενή επαφή, 38χρονη, αλλά και ο γιος της. Το τελευταίο 24ωρο, οι γιατροί του ΑΧΕΠΑ έχουν λάβει περισσότερα από 80 δείγματα. Τουλάχιστον τα μισά από αυτά, 30 με 40, έχουν ελεχθεί, είναι όλα αρνητικά. Τα πρώτα 30 με 40 δείγματα αφορούσαν άτομα που βρίσκονται στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας και στους ανθρώπους που είχε στενή επαφή μαζί τους. Όπως είπαμε, έχουν βγει όλα αρνητικά. Ωστόσο, αναζητούνται ακόμα και τρεις οδηγοί ταξί που βοήθησαν, που μετέφεραν τη γυναίκα την Κυριακή και τη Δευτέρα σε διαδρομές μέσα στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο αυτό βοηθάει και η αστυνομία. Πριν λίγη ώρα, μάλιστα, ο πατέρας του παιδιού του έφερε μερικά παιχνίδια και κάποια δώρα για να βοηθήσει να περάσει καλύτερα το παιδί. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευκή, για την ενημέρωση.